το πλαίσιο των δράσεων της αστυνομίας για πάταξη του φαινομένου της χρήσης κροτίδων, η αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού έχει εκπονήσει σχέδιο επιχειρήσεων, το οποίο ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή. Πρόκειται για σχέδιο το οποίο ενεργοποιείται κυρίως τα βράδια σε περιοχές όπου παρατηρείται οχτηρία από νεαρά άτομα με τη χρήση κροτίδων και το άναμα φωτιάς. Οι δράσεις αυτές, να είσαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν εν ώψη των εορτών του Πάσχα. Μέλημά μας είναι πρωτίστως η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των νεαρών προσώπων, τα οποία απερίσκεπτα χρησιμοποιούν εκρηκτικούς μηχανισμούς, γιατί οι κροτίδες στα χέρια νεαρών προσώπων είναι εκρηκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι ελοχεύουν κινδύνους για τη σωματική τους ακεραιότητα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που στο παρελθόν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και θάνατους, από τη χρήση κροτίδου. Εμείς ως αστυνομία κάνουμε έκκληση στον νεαρό κόσμο να μείνει μακριά από αυτό το έθιμο, για να έχουμε όλοι ένα ανέμακτο Πάσχα. Κύριε Σωτηριάδη, φαίνεται πάντως ότι σε σχέση με άλλες χρονιές είναι μειωμένος ο αριθμός των κροτίδων που έχει εντοπιστεί, ενώντας τέτοια περίοδο πριν το Πάσχα. Φαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι εκστρατείες της αστυνομίας. Μάλιστα, οι εκστρατείες της αστυνομίας έχουν να κάνουν και με την πρόληψη, τη διαφώτιση να θέλετε, και ήδη η αστυνομία από πολύ νωρίς έχει αρχίσει τη διαφώτιση σε σχολεία, σε στρατόπεδα, σε δημοτικά, λύκεια και άλλους χώρους όπου συχνάζει νεαρό κόσμο. Όλα αυτά φαίνεται ότι λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη και έχουν συμβίνει ώστε να παρατηρείται μείωση, αν θέλετε, του φαινομένου της χρήσης κροτίδων αυτή την περίοδο. Πράγματι, είναι πολύ μειωμένη η χρήση κροτίδων φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές, και γι' αυτό και εμείς ως αστυνομία έχουμε αναλάβει όλες αυτές τις δράσεις, είτε είναι στον τομέα της πρόληψης, είτε είναι στον τομέα της καταστολής με τα επιχειρησιακά σχέδια τα οποία έχει εκπονήσει η αστυνομία και τα οποία εφάρμοσε και θα συνεχίσει να εφαρμόζει μέχρι και το Πάσχα, και ευελπιστούμε ότι όλα αυτά θα γίνουν κατανοητά και θα εισακουστούν, αν θέλετε, οι εκκλήσεις μας, ούτως ώστε να έχουμε ένα ανέμαχτο Πάσχα το 2019. Και θα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα και την καθιερωμένη σύσκεψη που γίνεται στην Αστυνομική Διευθύνση Λεμεσού. Είναι για συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, κύριε Σωτηριάδη, που γίνεται αυτή η σύσκεψη. Μάλιστα, αυτό είναι ο σκοπός μας. Είναι καθιερωμένη αυτή η σύσκεψη με διάφορους φορείς της επαρχίας Λεμεσού. Το θέμα θα είναι το άναμα λαμπρατζών κατά τις γιορτές του Πάσχα, καθώς και η χρήση κροτίδων. Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη, 3 Τετάρτου του 2019.